Μπουρούς και Μπουγιούκας, σήμερα φτάνει στο Φώτση και το παιχνίδι ξεκινάει. Καλάθης, Διαμαντίδης, Φώτση, Σάτο και Μπουγιούκας. Μπουρούς, Παπα-Νικολάου, Γκόρντον, Μαυροκεφαλίδης και Τεόντοσιτς. Ο Ήρας του περσίνου τελικού με 22 πόντους. Ο Φώτσης στον Καλάθη. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, ένα κλασικό ελληνικό παιχνίδι. Καλάθης στη γωνία, στημένο σουτάρι για δύο μέσα. Το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι για τον Παναθηναϊκό στο ευρωπαϊκό νέο. Τεόντοσιτς σε πρώτο χρόνο στο Μαυροκεφαλίδη. Καταπληκτική φάση πιάνει στο ρήπνο την έδρα του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι το χάρισμά του δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, είναι και η πάσα. Στη ρακέτα του Ολυμπιακού, Τεόντοσιτς η προσποίηση αφήνει την μπάλα και 6-11 για τον Ολυμπιακό. Μπουρούσης. Τεόντοσιτς βγαίνει ψηλά για το χετζάο του Μάριτς. Μετά από αυτή την εξέλιξη, φυσικά και υπάρχει ελεύθερο παίκτη στα φτερά. Αυτή τη φορά ο Παπα-Νικολάου είναι κάτι που κάνει ο Παναθηναϊκός να ρισκάρει το σουτ του Ολυμπιακού. Είναι από πεδαριώδη λάθη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη συγκέντρωση που αναμένεται για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Στην επίθεση θα βρει το δρόμο. Νίκολα στον Μπατίς καρφώνει την μπάλα μέσα στο συνωστισμό και κερδίζει και το φάουλ. Ναι. Ο Διαμαντίδης από τον Νίκολα στον Μπατίς. Εκεί καρφώνει για να μην έχει. Στην αμυντικά καθηγότητα ζήτησε καλύτερες περιστροφές, να υπάρχει πάντα ένα έξτρα χέρι. Ενώ ο Μαυροκεφαλίδης σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Είναι κεκτημένη ταχύτητα. Είναι ο πιο ζωηρός παίκτης. Αυτό που βλέπω είναι. Συγγνώμη, Νίκο, αυτό ίσως είναι ένα καλάθι σημαντικό στην εξέλιξη των πραγμάτων για τον Ολυμπιακό. Καθώς πάγκου. Έτσι. Τσασαρίς. Βρίσκει χώρο και καρφώνει ανάμεσα σε δύο. Περπέρογλου. Χαλπερίν που αποδεικνύεται και πάλι κλειδί. Εκπληκτική, εκπληκτική προσποίηση Μαυροκεφαλίδη στον αντιπαλό του. Συμπτωματικό ο Μαυροκεφαλίδη και πάλι ο Χαλπερίν. Χαλπερίν που θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς τέθηκε σε αμφισβήτηση η συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Μαυροκεφαλίδης σε μια καταπληκτική πλαστική κίνηση κοντά στο καλάθι. Και είναι κακή η μέρα που την οποία βρίσκεται σήμερα ο Καλάθης. Δηλαδή δεν μπορεί να οργανώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι άριστα διαβασμένος, τον πιέζει πάρα πολύ και έχει πάει σε πολύ κακές επιλογές ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Χαλπερίν να βρει ψηλά για να σπίσει την μπάλα ο Μπατίστ. Βγαίνει το pick and roll καταπληκτικά Μπατίστα. Καθόλου στο καλάθι. Είπαμε νωρίτερα, έχει κάνει δύο κλεψίματα κάθετα. Σάτο. Και πιέζει και την μπάλα. Μπατίστα από τα 4,5 μέτρα σουτάρι. Αστοχή ο Σάτο ψηλά, βρίσκει την μπάλα στο κατέβασμά του. 30-33. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα 7-0 επί του Ολυμπιακού. Μάθημα ο Ολυμπιακός που χρειάζεται σέντερ και σε λίγο θα περάσει ο Μπουρούς. Νίκολας. Ένα ακόμη baseline drive. Με ψηλότερα αντίπαλα όλα θα τον παίξει στα πόδια και αυτό κάνει. Σάτο απέναντι στον Κέσελ, σουτάρει ευστοχή και ο Παναθηναϊκός σοβαρίζει. Από τη μια και Σάτο από την άλλη είναι αυτοί που ξεχωρίζουν τα τελευταία λεπτά. Θα συμπλήρωνα επίσης ότι ο Μπράντοβιτς αυτά τα τελευταία λεπτά, ενώ η ομάδα του βρέθηκε πάρα λίγο ακόμη και με διψήφια διαφορά πίσω, θα προσπεράσει κιόλας. Έχει ένα φάουλ να δώσει κάθε ομάδα ακόμα χωρίς οι αντίπαλοι να πάνε στις βολές. Στα τρία. Γκόρντον. Σταυρωτή τρίπλα. Πρώτο Διαμαντίδη, ευστοχή 37-37, 10 δεύτερα πριν από τη λήξη. Νίκολας Διαμαντίδης, ψηλά ο Μπατίστ. Διαμαντίδης σε κίνηση, καλάθι τριών πόντων, 42-37. Στο. Τεόντοσιτς, σαν το πάνω του. Στη γωνία, Παπα-Νικολάου στημένος για τρεις, φτάνει μέσα. Σέρβος διεθνής, στο Μαυροκεφαλίδη, χαμηλά, με πλάτη τον Φώτση. Η κίνηση αφήνει αμαρκάριστο ο Νίκολας στον Τεόντοσιτς και το πληρώνει. Εφηδιασμού ο Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός συνεχίζει το σερί του 42-45 και κάνει ένα μεγάλο σερί 8-0 επί του Παναθηναϊκού. Κάτι που αναγκάζει τον Ομπράντα που θα πάει εσπευμένο στο time out. Μερά, Διαμαντίδης από τα 7 μέτρα, σουτάρει ευστοχή. 45-49, στα γρήγορα ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4, πάντα προς τον Ολυμπιακό με εκείνο το μεγάλο ντεμαράζ που έκανε. Που τώρα ξανανεβαίνει για το σκύλο στην μπάλα. Τεόντοσιτς, σταυρωτή στο Διαμαντίδη, βήμα πίσω, σουτ, εξαιρετική προσπάθεια από τον Μίλαν Τεόντοσιτς. Ωραία, Χαλπερίν και πάλι αμαρκάριστο στο σουτ. Ο Χαλπερίν δεν συγχωρεί. Περπέρογλου κινείται με στη ρακέτα. Η τάπα ψηλά, παλικαρίσια. Καταπληκτική για μια ακόμη φορά. Είναι η τρίτη του Μπουρούς στο παιχνίδι. Φώτσης. Περπέρογλου για τρεις. Είναι αμαρκάριστο. Στιτό σουτάρι μέσα. 53-50. Είναι εσωτερικό το τραύμα και πράγματι είναι εσωτερικό το τραύμα του. Γι' αυτό και συμμετέχει στον αγώνα. Καλάθης. Βρίσκει τον Μπατίστ. Καρφώνει και το φάουλ. Ψηλό και βαρύ. Μπατίστ, όχι τόσο ψηλό, αλλά το ίδιο βαρύ. Διαμαντίδης, ενώ υπάρχει ένα μισμάτς μεταξύ Μπατίστ και Έρτσεκ. Ο Διαμαντίδης δεν συγχωρεί από μακριά. 57-3, 60-59, ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά. Του κίνησε την μπάλα, είναι μόνος του Καλάθης, στημένος φοβάται για τρεις. Δεν φοβάται ο Σάτο από τη γωνία, σουτάρει για τρεις. 63-59, ο Παναθηναϊκός έχει το momentum του αγώνα. Ύστερα από την αποχώρηση που Ρούση, όλα μοιάζουν να αλλάζουν. Πέντε τη άμυνα του Ολυμπιακού, διάβασε τέλεια το παιχνίδι. Είχε σε υπομονή. Πολύ κρίσιμο σημείο ακριβώς. Είχε υπομονή. Τεράστια υπομονή και πολύ καθαρό μυαλό, γι' αυτό είναι ο Διαμαντίδης. Τεόντοσιτς, το χέρι
το heads out του Μπατίστ βγήκε έξω. Από πολύ μακριά το εντός, ναι! Απίστευτο τρίποντο, όχι πως δεν το έχει ξανακάνει, αλλά το τρίποντο του Τεόντοσιτς είναι καταπληκτικό, είναι μυθικό. Κοιτάξτε που είναι ο άνθρωπος από τα 7,5 μέτρα. Και είναι με ταμπλό. Μαρκ, πάει σε οργανωμένη τελικά. Γκόρντον, Μπουρούσης, Τεόντοσιτς, με την πάλι τον καλάθι, σταυρωτή. Τεόντοσιτς, Μπουρούσης, εκπληκτική η συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού και το τελείωμα του Μπουρούση. 68-65 Ολυμπιακό μπροστά. Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των δύο γιγάντων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, θα μπορούσε να είναι ο ημιτελικός, αφού έτσι έβγαινε το σύστημα. 70-65 Μπουρούση. 44 και να δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα πάει ο Παναθηναϊκός, τι θα επιχειρήσει, τι θα επιλέξει ο Διαμαντίδης και οι συμπαίκτες του. Διαμαντίδης. Νίκολας, αυτή η επίθεση είναι κρίσιμη αν τη χάσει ο Παναθηναϊκός. Αν τη χάσει, δύσκολα αναστρέφεται η κατάσταση. Νίκολας, ένα πολύ δύσκολο σούτ εκτός ισορροπίας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κοντά, δεν το κέρδισε ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά στο να πάρει το κύπελο. Ο Καλάθης που χτυπάει, ο Διαμαντίδης, ο Μπατίστ, ο Νίκολας και ο Φώτσης. Καλάθης, γλιστράει, κρατάει κατοχή. Διαμαντίδης, Φώτσης, Διαμαντίδης από τα 8,5 μέτρα σουτάρει. Δεν μπορούσε να μπει αυτό καλά και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι και πελούχος Ελλάδας. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που απομένουν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Ο Παπαλουκάς θα τελειώσει με την μπάλα στα χέρια. Στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 74-68. Είναι πολύ μεγάλη, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός μια εβδομάδα μόλις μετά την ανάδειξή του σε κυπελούχο, σε ευρωπαϊκό πρωταθλητή δεν τα κατάφερε. Η Ευρωλίγκα είναι παρελθόν. Παρόν είναι το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίζει με 74-68. Εφηδιασμού ο Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο σερί του 42-45 και κάνει ένα μεγάλο σερί 8-0 επί του Παναθηναϊκού. Κάτι που αναγκάζει τον Ομπράντο που θα πάει εσπευμένο σε time out. Σήμερα Διαμαντίδης από τα 7 μέτρα. Σουτάρει ευστοχή. 45-49, στα γρήγορα ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4, πάντα προς τον Ολυμπιακό με εκείνο το μεγάλο ντεμαράζ που έκανε, που τώρα ξανανεβαίνει για το σκρι στην μπάλα. Τεόντοσιτς, σταυρωτή στο Διαμαντίδη, βήμα πίσω, σουτ, εξαιρετική προσπάθεια από τον Μίλαν Τεόντοσιτς. Ωραία, Χαλπερίν και πάλι αμαρκάριστο στο σουτ, ο Χαλπερίν δεν συγχωρεί. Περπέρογλου κινείται μέσα στη ρακέτα, η τάπα ψηλά παλικαρίσια, καταπληκτική για μια ακόμη φορά, είναι η τρίτη του Μπουρού στο παιχνίδι. Φώτσης. Περπέρογλου για τρεις, είναι αμαρκάριστο, στιτό, στάρει μέσα. 53-50. Είναι εσωτερικό το τραύμα και πράγματι είναι εσωτερικό το τραύμα του, γι' αυτό και συμμετέχει στον αγώνα. Καλάθης, βρίσκει τον Μπατίστ, καρφώνει και το φάουλ. Ψηλό και βαρύ. Μπατίστ, όχι τόσο ψηλό, αλλά το ίδιο βαρύ. Διαμαντίδης, ενώ υπάρχει ένα μισμάτς μεταξύ Μπατίστ και Έρτσεκ. Ο Διαμαντίδης δεν συγχωρεί από μακριά. 57-3. Στα αμυντικά καθηγόντα ζήτησε καλύτερες περιστροφές, να υπάρχει πάντα ένα έξτρα χέρι. Ενώ ο Μαυροκεφαλίδης σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Είναι κεκτημένη ταχύτητα. Είναι ο πιο ζωηρός παίκτης. Αυτό που βλέπω είναι. Συγγνώμη, Νίκο, ναι. Αυτό ίσως είναι ένα καλάθι σημαντικό στην εξέλιξη των πραγμάτων για τον Ολυμπιακό. Καθ' σπάγκου. Έτσι. Τσασαρίς. Βρίσκει χώρο και καρφώνει ανάμεσα σε δύο. Περπέρογλου. Χαλπερίν που αποδεικνύεται και πάλι κλειδί. Εκπληκτική προσποίηση Μαυροκεφαλίδη στον αντιπαλό του. Συμπτωματικό ο Μαυροκεφαλίδης και πάλι ο Χαλπερίν. Χαλπερίν που θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς τέθηκε σε αμφισβήτηση η συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Μαυροκεφαλίδης σε μια καταπληκτική πλαστική κίνηση κοντά στο καλάθι. Και είναι κακή η μέρα που η οποία βρίσκεται σήμερα ο Καλάθης. Δηλαδή δεν μπορεί να οργανώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι άριστα διαβασμένος, τον πιέζει πάρα πολύ και έχει πάει σε πολύ κακές επιλογές ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Χαλπερίν να βρει ψάχνει να σπίσει την μπάλα ο Μπατίστ. Βγαίνει το πήγαινε ρόλο καταπληκτικά Μπατίστα. Καθόλου στο καλάθι. Είπαμε νωρίτερα, έχει κάνει δύο κλεψίματα κάθετα. Σάτο. Και πιέζει και την μπάλα. Μπατίστα από τα 4,5 μέτρα σουτάρει. Αστοχή ο Σάτο ψηλά, βρίσκει την μπάλα στο κατέβασμά του. 30-33. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα 7-0 επί του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός που χρειάζεται σέντερ και σε λίγο θα περάσει ο Μπουρούσης. Νίκολας. Ένα ακόμη baseline drive. Με ψηλότερα τύπα, αλλά θα τον παίξει στα πόδια και αυτό κάνει. Σάτο απέναντι στον Κέσελ, σουτάρει ευστοχή και ο Παναθηναϊκός σοβαρίζει. Από τη μια και Σάτο από την άλλη είναι αυτοί που ξεχωρίζουν τα τελευταία λεπτά. Θα συμπλήρωνα επίσης ότι ο Μπράντοβιτς αυτά τα τελευταία λεπτά, ενώ η ομάδα του βρέθηκε πάρα λίγο ακόμη και με διψήφια διαφορά πίσω, θα προσπεράσει κιόλας. Έχει ένα φάουλ να δώσει κάθε ομάδα ακόμα χωρίς οι αντίπαλοι να πάνε στις βολές. Στα τρία. Γκόρντον. Σταυρωτή τρίπλα.
Πρώτο Διαμαντίδη, ευστοχή 37-37, 10 δεύτερα πριν από τη λήξη. Νίκολας Διαμαντίδης, ψηλά ο Μπατίστ. Διαμαντίδης σε κίνηση, καλάθι τριών πόντων, 42-37. Τεόντοσιτς, σαν το πάνω του. Στη γωνία, Παπα-Νικολάου, στημένος για τρεις, φτάνει μέσα. Σέρβος διεθνής, στο μαύρο κεφαλίδι, χαμηλά, με πλάτη τον Φώτση. Η κίνηση αφήνει μαρκάρι στον Νίκολα στον Τεόντοσιτς και το πληρώνει. Μπουρούς και Μπουγιούκας, η μπάλα φτάνει στο Φώτση και το παιχνίδι ξεκινάει. Καλάθης, Διαμαντίδης, Φώτση, Σάτο και Μπουγιούκας. Μπουρούς, Παπα-Νικολάου, Γκόρντον, Μαυροκεφαλίδης και Τεόντοσιτς. Ο ήρωας του περσίνου τελικού με 22 πόντους. Ο Φώτσης στον καλάθι. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι, ένα κλασικό ελληνικό παιχνίδι. Καλάθι στη γωνία. Στημένο σουτάρι για δύο μέσα. Το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι για τον Παναθηναϊκό στο ευρωπαϊκό νέο. Τεόντοσιτς. Σε πρώτο χρόνο στο Μαυροκεφαλίδη, καταπληκτική φάση, πιάνει στο ρήπρο την έδρα του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι το χάρισμά του δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, είναι και η πάσα. Στη ρακέτα του Ολυμπιακού, Τεόντοσιτς, η προσποίηση αφήνει την μπάλα και 6-11 για τον Ολυμπιακό. Μπουρούσης, Τεόντοσιτς βγαίνει ψηλά για το heads out, ο Μάριτς. Μετά από αυτή την εξέλιξη, φυσικά και υπάρχει ελεύθερο παίκτη στα φτερά. Αυτή τη φορά το Παπα-Νικολάου είναι κάτι που κάνει ο Παναθηναϊκός να ρισκάρει το σουτ του Ολυμπιακού. Είναι από πεδαριώδη λάθη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη συγκέντρωση που αναμένεται για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Στην επίθεση θα βρει το δρόμο. Νίκολας, τον Μπατίστ καρφώνει την μπάλα μέσα στο συνωστισμό και κερδίζει και το φάουλ. Ναι. Ο Διαμαντίδης από τον Νίκολας τον Μπατίστ εκεί καρφώνει για να μην έχει. 60-59 ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά. Σουκίζει την μπάλα. Είναι μόνο στο καλάθι, στημένο φοβάται για τρεις. Δεν φοβάται το Σάτο από τη γωνία, σουτάρει για τρεις. 63-59 ο Παναθηναϊκός έχει το momentum του αγώνα. Ύστερα από την αποχώρηση που Ρούση, όλα μοιάζουν να αλλάζουν. Πέτυχε τη άμυνα του Ολυμπιακού, διάβασε τέλεια το παιχνίδι. Είχε σε πολύ κρίσιμο σημείο ακριβώς. Είχε τεράστια υπομονή και πολύ καθαρό μυαλό, γι' αυτό είναι ο Διαμαντίδης. Τεόντοσιτς, το heads out του Μπατίστ βγήκε έξω. Από πολύ μακριά ο Τεόντοσιτς, ναι! Απίστευτο τρίποντο, όχι πως δεν το έχει ξανακάνει, αλλά το τρίποντο Τεόντοσιτς είναι καταπληκτικό, είναι μυθικό. Κοιτάξτε που είναι ο άνθρωπος από τα 7,5 μέτρα. Και είναι με ταμπλό, πάει σε οργανωμένη τελικά. Γκόρντον, Μπουρούσης, Τεόντοσιτς, με την πάλι τον καλάθι, σταυρωτή. Τεόντοσιτς, Μπουρούσης, εκπληκτική η συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού και το τελείωμα του Μπουρούση. 68-65 Ολυμπιακό μπροστά. Ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των δύο γιγάντων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, θα μπορούσε να είναι ο ημιτελικός.